Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με σημαντικά μαθήματα όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η βιολογία και η ιστορία κατεύθυνσης. Περισσότερα από τη Χριστίνα Καλοκύρη. Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Θεοδωρή, κυρίες και κύριοι. Δυσκολεύτηκαν οι περισσότεροι υποψήφοι στη σημερινή δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι πιο αδύνατοι μαθητές στα μαθηματικά έκαναν λόγο για πανολευθρία, ενώ οι καλά προετοιμασμένοι υποστηρίζουν ότι δυσκολεύτηκαν στο τέταρτο ζήτημα. Πολλά και απαιτητικά ήταν τα θέματα στη βιολογία, αλλά χαρακτηρίζονται σαφή από την Ένωση Βιοεπιστημόνων. Αλλά και η ιστορία έχει δυσκολίες και σύμφωνα με την Ένωση Φιλολόγων, τα θέματα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην απομνημόνευση και όχι στην κριτική σκέψη. Λίγο καλύτερα βρήκαν τα θέματα όσοι διαγωνίστηκαν στη φυσική. Να σας πω ότι την Τετάρτη οι νέοι και νέες επιστρέφουν στα Θρανία και θα εξεταστούν στην ελληνική λογοτεχνία και τη φυσική κατεύθυνση. Θοδωρή. Μάλιστα. Ήταν η Χριστίνα Καλοκύρη.